Ακούς το κύμα που σκάει στην άμμο. Νιώθεις τον πρωινό ήλιο στο πρόσωπό σου καθώς χαλαρώνεις την παραλία. Βλέπεις τα κρυστάλλινα νερά. Και τώρα ένιωσες την πλαστική σακούλα στο πόδι σου καθώς κολυμπούσες. Το πλαστικό περιτύλιγμα που μόλις πάτησες. Είδες την πεταμένη μάσκα που τυλίχθηκε στο λαιμό της μικρής χελώνας. Είναι αυτή η εικόνα που θες στις θάλασσές μας. Η Κύπρος είναι γεμάτη όμορφες παραλίες. Τις αγαπάμε και τις προστατεύουμε. Το 80% των απορριμμάτων που συλλέγονται από τις παραλίες μας είναι πλαστικά. Τα πλαστικά ευθύνονται για το θάνατο χιλιάδων θαλασσοπουλιών και εκατοντάδων θαλάσσιων θηλαστικών, ενώ τα ψάρια καταπίνουν τα μικροπλαστικά και έτσι αυτά εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα. Το αποτέλεσμα, να καταλήγουν τελικά και στο στομάχι μας. Εάν δεν κάνουμε κάτι, εκτιμάται ότι μέχρι το 2050 θα υπάρχουν περισσότερα πλαστικά παρά ψάρια στις θάλασσές μας. Με μικρές καθημερινές αλλαγές μπορούμε να κάνουμε μεγάλη διαφορά. Ξανασκέψου τις επιλογές σου. Μπορείς να αποφύγεις τα αχρίαστα πλαστικά, όπως το πλαστικό καλαμάκι και τις περιττές συσκευασίες. Μπορείς να μειώσεις την χρήση πλαστικού επιλέγοντας εναλλακτικά προϊόντα, όπως γυάλινα, χάρτινα ή υφασμάτινα. Τα ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλες τοπικές επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλλουν συνεχίζοντας τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης. Επίσης, ξανασκέψου πριν πετάξεις κάτι μετά από μία μόνο χρήση. Μπορείς να ξαναχρησιμοποιήσεις τα πλαστικά δοχεία ή τις σακούλες και να έχεις μαζί σου επαναχρησιμοποιήσιμο ποτηράκι για τον καφέ. Και αν δεν μπορείς να αποφύγεις το πλαστικό, τότε διαχειρίσου το υπεύθυνα και ανακύκλωσέ το στους ενδεδειγμένους κάδους. Μειώνοντας την κατανάλωση των πλαστικών μιας χρήσης, προστατεύουμε τις θάλασσες και τις παραλίες μας. Διατηρούμε τη θαλάσσια ζωή. Ξανασκεφτόμαστε τις δράσεις μας και κάνουμε την Κύπρο ακόμη πιο ελκυστική. Προστατεύουμε ό,τι αγαπάμε για τώρα και για τις επόμενες γενιές. Διατηρούμε τις παραλίες και τις θάλασσές μας χωρίς πλαστικά.